ποιο ήταν το θετικό αποτέλεσμα σε αυτό που κάναμε. Αλλά αν βγάλεις την περιβαλλοντική οργάνωση από την εξίσωση, μπορείς να δεις τι θα είχε γίνει αν δεν ήμασταν εκεί. Για να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους να πιέσουν μια κατάσταση για να προστατευτεί αυτό που μπορεί να προστατευτεί. Τώρα, υπάρχουν μια σειρά από θέματα στα οποία σε αυτή τη λογική μέσα, αν δεν υπήρχαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, θα είχε γίνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι προβληματικά. Ας πούμε, ένα σημαντικό που έχει και τοπική σημασία είναι η εκτροπή του Αχελώου. Θεωρώ ότι η εκτροπή του Αχελώου είναι ένα εξαιρετικά προβληματικό έργο, που κατά τη γνώμη μου και πάντα ήμουν αντίθετο στην εκτροπή του Αχελώου και μάλιστα προσπαθώ να στρίψω και τη συνολική πορεία του κόμματός μας προς τα εκεί. Ναι. Μέχρι στιγμής έχω κάποια σχετική επιτυχία, χαίρομαι να πω. Αλλά είναι ένας χώρος που αν δεν υπήρχαν οι οργανώσεις, οι 10 οργανώσεις τότε που κάνανε την εκστρατεία μαζί με τους τοπικούς φορείς εδώ, θα είχε προχωρήσει, δεν θα είχαν γίνει όλες οι προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας κλπ. Άρα, πολύ σημαντικό χρονικά, διαχρονικά θέμα για το περιβάλλον στην Ελλάδα. Πάντως, είναι... αυτό που μου λέτε για το Πασόκ, θα να πω ότι είναι τέτοια πολύ μεγάλη η λογική των συμφερόντων που πολλές φορές γέρνουν προς την υλοποίηση των έργων οικονομικών πολιτικών. Που δεν ξέρω αν μπορεί ένα κόμμα μια τέτοια πορεία και τέτοιους χειρισμούς όταν ήταν κυβέρνηση στο θέμα της εκτροπής να μετακινηθεί πλέον. Εγώ νομίζω ότι είναι απολύτως δυνατόν. Και είναι απολύτως δυνατόν αν ένα κόμμα έχει βάλει κάποιες αρχές σε αυτό που θέλει να κάνει. Προεκλογικά δηλαδή, τι έλεγε, ας πούμε, στη Θεσσαλία το Πασόκ. Προεκλογικά δεν θυμάμαι τι έλεγε. Αλλά, πρόσφατα δηλαδή. Ναι, δεν το θυμάμαι. Αυτό που έκανε πάντως στο κοινοβούλιο ήταν ότι ψήφισε. Ψήφισε τότε. Αυτό που ξέρω είναι ένα χρόνο, ένα μισή. Με ρωτάτε για πράγματα στα οποία δεν είχα καμία απολύτως συμμετοχή. Έτσι. Ναι, λέω από τη μία με πλευρά στην άλλη. Αυτό όμως που ξέρω εγώ είναι ότι αυτό το έκανε ο πρόεδρος του Πασόκ. Ο πρόεδρος του Πασόκ πριν από 2 μήνες ήταν στο Κιλελέρα, θυμάστε. Ναι, ναι. Και είναι ο δυσκολότερος χώρος στην Ελλάδα να πας να μιλήσεις για την εκτροπή του Αχελώου και να μην μπεις στον ψηφοφόρο της Θεσσαλίας αυτό που θέλει να ακούσει. Εκεί λοιπόν, και έβαλα και εγώ το χεράκι μου φυσικά, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ξεκάθαρα ότι τέτοιο εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο πριν από αρκετά χρόνια σαν κυβέρνηση. 1,5 χρόνο είχε πει, λέω. Εγώ σας λέω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Και γιατί σας το λέω. Εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήταν ακόμα κυβέρνηση, η τελευταία κυβέρνηση Σιμίδη, και είπε ότι για το πάρκο του Ελληνικού στην Αττική πρέπει να χτιστεί ένα μέρος για να εξοικονομηθούν πόροι για να κάνουμε το υπόλοιπο πάρκο. Κάτσαμε και εξετάσαμε τα δεδομένα. Και μετά από όλη την οικολογική καταστροφή που έχει γίνει γύρω από την Αττική και με τη σύμφωνη γνώμη του Πρόεδρου, είπαμε ότι αυτό δεν είναι μια θέση που είναι βιώσιμη για την Αττική. Και άρα διαφωνούμε και δεσμευόμαστε σαν κόμμα ότι το πάρκο του Ελληνικού, ελπίζουμε να προλάβουμε και να αλλάξει κυβέρνηση πριν γίνει η ζημιά από τα σχέδια του κ. Σουφλιά, πρέπει να γίνει χώρος αμυγός υψηλού πρασίνου. Αυτό είναι δέσμευση. Και θεωρώ ότι ένα κόμμα το οποίο έχει την ιστορία, το βάρος και την κυβερνητική προοπτική του Πασόκ, το να αξιολογήσει και όχι απλώς να το κάνει για λόγους αντιπολίτευσης, να αξιολογήσει τα δεδομένα και να πει ότι εδώ δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα, σε αυτή τη γραμμή, για μένα είναι πάρα πολύ σωστό. Και το ότι είχε μία άλλη γνώμη στο παρελθόν, την οποία έχει το δικαίωμα να επαναξιολογήσει. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να επαναξιολογήσουμε κάτι. Και έχει το θάρρος να βγει και να πει ότι εγώ θέλω να προτείνω να πάμε προς μία άλλη κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι κατακριτέο. Τώρα είναι θέση. Να σας πω τώρα, στο θέμα της εκτροπής, είναι θέση πλέον του Πασόκ. Δηλαδή, αν κάποιος, εσάς που είστε στον τομέα αυτό, το χειρίζεστε, κάνει το ερώτημα, το κάνω εγώ τώρα. Πανελλαδικής εφημερίδας εμβέλεια και τηλεοπτικό δίκτυο πανελλαδικής εμβέλειας. Η απάντηση σας ποια θα ήταν, λέει, στο θέμα της εκτροπής. Από τη στιγμή που το έχει πει ο πρόεδρος του κινήματος, δεν έχω κανένα απολύτως ενδιασμό να σου το πω. Είπε ότι η λύση της εκτροπής του Αχελώου δεν είναι αυτή που χρειάζεται για να λυθεί το υδρολογικό πρόβλημα της Θεσσαλίας. Και ότι πρέπει να βρούμε μια άλλη πιο καλά επεξεργασμένη λύση με τους τοπικούς υδατικούς πόρους για να μπορέσουμε και να. Και τα χρήματα που δαπανήθηκαν. Τα χρήματα που δαπανήθηκαν, πρέπει να απολογηθούμε για τα χρήματα που δαπανήθηκαν ή να κοιτάξουμε πώς θα περιορίσουμε τη ζημιά που θα γίνει αν ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Οργανωμένη. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι για το θέμα της εκτροπής λοιπόν του Αχελώου. Ότι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ουσιαστικά, μάλλον δύο ζητήματα, είναι από τη μία πλευρά αν με την εκτροπή θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το υδρολογικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, που εμένα, αν θέλετε, αυτό με ενδιαφέρει και περισσότερο από την οικολογική ζημιά που θα γίνει στην Ετωλοακαρνανία. Γιατί πρέπει να λύσουμε ένα πρόβλημα εκεί. Και όταν είσαι υπεύθυνο κόμμα, κοιτάς το πρόβλημα που πρέπει να λύσεις. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με πάρα πολύ καλύτερες τεχνολογίες και πολύ πιο σύγχρονες και για το θέμα των αρδεύσεων και για το θέμα της κατανομής των υδάτων και για το θέμα του εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα κλπ. Αυτό το κόστος, πράγματος που σας περιγράφω, αν το βάλουμε σε σύγκριση με το κόστος μόνο των έργων κεφαλής για την εκτροπή του Αχελώου, είναι μικρότερο το να φτιάξει ένα σύστημα λελογισμένη σωστή διαχείριση υδατινών πόρων. Και πρέπει να πούμε για το θέμα της εκτροπής του Αχελώου ότι αυτό που συζητάμε σήμερα είναι τα έργα κεφαλής. Δηλαδή θα φτάσει το νερό μέχρι ένα σημείο και από εκεί
Πώς θα γίνει αυτή η κατανομή του νερού, πώς θα φτάσει μέχρι τις καλλιέργειες, πώς, με τι έργα, με τι κόστος. Αν βάλουμε όλα αυτά στο ζύγι, εγώ νομίζω και είναι πάρα πολύ εύκολο να κάτσει κανείς να κάνει αυτόν τον υπολογισμό, δεν συμφέρει η εκτροπή. Να σα πω, η μετακίνηση δική σα θέση. Εγώ σέβομαι ότι λέει, δεν μπορείτε να απολογηθείτε. Εγώ δεν έχω μετακινήσει τη θέση μου. Η μετακίνηση δική σα θέση εννοώ ω κόμμα. Τη δική σα στο Πασόκ. Φαντάζομαι δεν είναι αποτέλεσμα του Σπύρου Κουβέλη, έτσι δεν είναι. Όχι, δηλαδή, δεν το Πασόκ δεν μετακινήθηκε από τη μία με θέση εμένα, από την ψήφιση στο κοινοβούλιο τη τροπολογία του Σουφλιά τότε. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα δεν μετακινήθηκε επειδή είστε εσείς στην κοινοβουλευτική ομάδα και είστε υπεύθυνος. Δεν μετακινήθηκε γι' αυτό και πρέπει να σας πω ότι ναι. Το Πασόκ έχει από τις περασμένες εκλογές του 2007 έχει θέσει ξεκάθαρα σαν προτεραιότητά του την πράσινη ανάπτυξη. Η πράσινη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία παίρνει υπόψη της σαν πρωταρχικό στοιχείο την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτημάτων του περιβάλλοντος της Ελλάδας. Πάνω σε αυτό πατάει και ο Σπύρος ο Κουβέλης και όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουμε στη δουλειά που γίνεται στον τομέα περιβάλλοντος και χωροταξίας για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αυτές τις θέσεις και να πάμε λίγο παραπέρα. Σας δεσμεύει τώρα πάρα ουσιαστικά... πολύ το θέμα αυτό. Σας δεσμεύει. Στο θέμα της εκτροπής, δηλαδή. Αν αυτό πλέον αποκτά πολιτική θέση του Πασό, θα πρέπει παράλληλα με το να πείσετε για την επιλογή όλο αυτό το δυναμικό που υπάρχει στη Θεσσαλία, το παραγωγικό. Θα ξέρετε πού είναι η δέσμευση και πού είναι για μένα η πραγματική ευθύνη. Δεν είναι το να πεις ότι δεσμεύομαι και παίρνω μία θέση Α, αλλά είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι η δέσμευση και η πραγματική ευθύνη είναι να μπορέσω αύριο να πάω στους συναδέλφους σας, αν θέλετε, στη Θεσσαλία και να τους πω ότι η λύση που προτείνω είναι αυτή, είναι ξεκάθαρη και είναι βιώσιμη. Να σας πω τώρα, στην Αντιπούληση μπορεί να δουλέψετε τέτοια θέματα. Φυσικά. Να έχετε μια έτοιμη δηλαδή, πρόταση για το επόμενο χρόνο. Δεν έχουμε το μηχανισμό που έχει ένα Υπουργείο, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι στον τομέα περιβάλλον. Ναι, φυσικά. Υπάρχει ένα τομέα ο οποίο συνεδριάζει αρκετά τακτικά. Τώρα τον τελευταίο καιρό δεν είχαμε τη δυνατότητα γιατί είχαμε εκλογές, όλα αυτά τα θέματα. Και κάνει πολλές εκλογές συνεδριά... στο Πασόκ συνέχεια από ό,τι βλέπετε. Αλλά συνεδριάζουμε αρκετά τακτικά και βάζουμε ακριβώς τα θέματα στην ουσία τους. Δηλαδή διαχείριση απορριμμάτων, αχελώς, υδάτινη πόρη. Και βέβαια υπάρχουν και τα υπόλοιπα όργανα όπως είναι το ΙΣΤΑΜΕ, όπως είναι το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου, που μπορούν και αυτά να κινητοποιήσουν όχι μόνο δικούς μας εννοώ ανθρώπους που είναι μέσα στο μηχανισμό. Ερώτηση τώρα τελευταία για τον αχελό, τελευταία ερώτηση. Υπάρχει ένας μηχανισμός στην Ελλάδα, δηλαδή είναι. Το τεχνικό επιμελητήριο είναι πανεπιστημιακή μονάδα, φαντάζομαι είναι το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο. Υπάρχει κάτι οργανωμένο, επιστημονικό όργανο, φορέας ή ομάδα επιστημόνων που να έχουν ένα πλεονέκτημα στην οργανωμένη μελιδουλειά που έχουν μελέτες, φαντάζομαι, επιστατωμένες, προκειμένου να στηρίξουν και το επιχείρημα το δικό σας, ότι μελέτες το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει. Πολλές. Μελέτες υπάρχουν πάρα πολλές και συνεχίζουν να γίνονται επίσης μελέτες, γιατί επειδή πρέπει να εφαρμόσουμε και την οδηγία για τους υδάτινους σπόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οδηγία 60 το 2000, συνεχίζουν να υπάρχουν μια σειρά από μελέτες. Που λένε και το μεν και το δε. Έτσι, πρέπει κανείς να κάτσει με μία νυφαλιότητα και να δει με ποιον τρόπο μπορεί να πάρει την καλύτερη δυνατή επιλογή για την Ελλάδα. Προφανώς συνεργαζόμαστε και με τις φορείς, έχουμε επαφή και μάλιστα έχω σκοπό να κινηθώ μαζί με το ΙΣΤΑΜΕ να κάνουμε και μία ημερίδα για τους υδάτινους σπόρους της Ελλάδας, όπου πρέπει να τεθούν και τέτοιου είδους θέματα. Όχι μόνο για τον αχελό, συνολικά, γιατί υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα και θέματα διαχείρισης νερών σε πάρα πολλά. Να θυμίσω μόνο την Κορώνια. Έτσι, σε όλα αυτά πρέπει να έχουμε συνεργασία και με επιστημονικούς φορείς που μπορούν να μας δώσουν τα φώτα τους, γιατί δεν είμαστε επιστημονικός φορέας, κόμμα είμαστε. Και από εκεί και πέρα εμείς να κάνουμε την πολιτική επιλογή που λέει ότι επιλέγω το Α και όχι το Β, γιατί η γνώμονά μου δεν είναι ούτε τα κατασκευαστικά συμφέροντα, ούτε το τι είχα πει παλαιότερα, το οποίο δεν είναι το θέσφατο και μπορώ να το ξαναεξετάσω με τα νέα δεδομένα. Και να είμαι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διεθνή κοινότητα και κυρίως και πρωτίστως το όφελος του Έλληνα πολίτη. Είναι έτοιμη η κοινωνία στην περιοχή να υποδεχτεί μια τέτοια απόφαση εκεί? Νομίζω ότι η κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιμη από όσο ήταν πριν από 5-6 χρόνια. Δηλαδή, μου είχε κάνει εντύπωση σε κάποια ομιλία που είχα στη Λάρισα πριν από 4-5 μήνες, όταν ήμουν πολύ φρέσκος ακόμα στο βουλευτικό αξίωμα, που είχα μιλήσει με δημοσιογράφους και ανθρώπους από επιμελητήρια κλπ. Και έβλεπα ότι το συζητούσαν. Γιατί νομίζω ότι είχε αρχίσει και γίνεται κατανοητό αυτό που σας είπα πριν, συγγνώμη για τα έργα κεφαλής, ότι μπορεί το νερό να εκτραπεί, δεν θα φτάσει μέχρι εκεί που το χρειαζόμαστε. Και οι άνθρωποι θέλουν λύση. Ξέρετε τι είναι να έχεις φτάσει να κάνεις γεωτρήσεις στα 300, 400, 700 μέτρα και να χτυπάς πλέον θάλασσα. Θέλουν λύση, δεν θέλουν ένα μεγάλο επίβολο έργο. Λύση θέλουν. Ναι.